και βαθιά σε ο Νίκος Παπάζογλου είναι αυτός. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Στο 20 λεπτό σχεδόν πριν από την ώρα είστε συντονισμένοι στον Πολίτη 107.6 με τον Δημήτρη G στο Prime Time μέχρι τις 12. Σας υποσχέθηκα σήμερα την Θέκλα την Πετρίδη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Θέκλα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα στο social media sensation της Κύπρου. δεν μπορώ να πω τη λέξη που αρχίζει από σίγμα κάπα να φάνε οι υπόλοιπες influencer που το παίζουν influencer στην Κύπρο. Είσαι γυναίκα... Ναι, είσαι η γυναίκα που εξαιτίας σου εμάθαμε στην Κύπρο τι πάει να πει τοξικός άνθρωπος. Μπράβο, ρε, θα το λέω για πάντα αυτό το πράγμα. Σε όποιον με ρωτήσει ποιος εγώ σου έμαθε. Εγώ όμως είμαι η γυναίκα που εξαιτίας των Κυπρίων έχω πάθει τη σημερινή λέξη τοξικός άνθρωπος. Αχ, Δημήτρη μου. Πού σε βρίσκω, πού σε πετυχαίνω. Το ξέρω, το ξέρω και είναι αμοιβαίο το αίσθημα. Σε αγαπώ πάρα πολύ κι εγώ. Και από πέρσι. Και έτσι για να ακούνε οι ακροατές σου. Ναι. Εμείς θα θέλαμε με τον Δημήτρη να συνεργαστούμε κάποια στιγμή όταν μας δοθεί η ευκαιρία και τηλεοπτικά. Τα λες όλα. Θα αρχίσουν τώρα να γράφουν, ξέρεις, άρθρα. Ναι, όχι. Ήσουνα η πρώτη μου επιλογή για τηλεοπτικοτέρη, αλλά οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις στον Πολίτη δεν σε άφηναν να τα λέμε. Έτσι ήταν, πέρσι. Να τα λέμε και αυτά. Είχες όταν μου είπα θα κάνεις εκπομπή, εγώ λέω θέλω για τέρι τον Δημήτρη G. Να σε καλά, θυμάμαι. Αλλά δεν τον άφηναν τον Δημήτρη G την κοινή στις ώρες που ξέρατε. Βρήκαμε τον Πέτρο Α. Κοίταξε, ο Πέτρος να είναι καλά ο άνθρωπος, σε ελέγχει απόλυτα. Μπράβο, δηλαδή είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό το πράγμα που γίνεται καθημερινά. Έτσι λες, εντάξει, προσπαθεί να σε ελέγξει κιόλας, δεν είναι ότι... Γιατί ρε Δημήτρη μου, είμαι ανεξέλεκτη. Κοίταξε, το κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά για τους ανθρώπους που με γνωρίζουν πραγματικά, που γνωρίζουν και την κανονική και ρεαλιστική ζωή, mm-hmm. δεν είμαι τόσο ανεξέλεκτη όσο μπορεί να φαίνεται. Είμαι ένα άτομο που έχω πολύ πειθαρχία επάνω μου και αυτοπειθαρχία. Είμαι αυστηρή και με τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Και το γνωρίζεις αυτό, δεν είναι. Το ξέρω και αναφερόμουν στο γεγονός ότι είσαι ανοιχτή καρδιά, είσαι άνθρωπος με ανοιχτή καρδιά, ο οποίος λέει τα πράγματα τα οποία... Όπως είναι, σε αυτό το αναφερόμουν πιο πολύ. Ναι. Και ίσως, όχι ίσως, σίγουρα στον τηλεοπτικό χρόνο χρειάζεται ένα συντονισμό, τον οποίο συντονισμό πιστεύω ο Πέτρος το έχει καταφέρει. Κοίταξε, ο Πέτρος, με τον Πέτρο έχουμε χημεία, ναι. Τον έχω ακούσει όπως το γιο μου, σαν το γιο μου. Το κατάλαβε και αυτός τελευταίος που ήταν κρυολογημένος πώς λειτουργούσα και μου λέει, μου λέγες ότι με βλέπεις αλλιώς σου, αλλά είναι ένα εξαιρετικό παιδί και κάνουμε και παρέα, αλλά σε θέλω και εσένα. Έτσι. Χαίρομαι πολύ που τώρα βρισκόμαστε στον αέρα του Πολίτη. Είχαμε βρεθεί ακόμα μια φορά, πέρσι, με το προηγούμενο βιβλίο, με τις εκδόσεις Ψυχογιός, η χαρούμενη μαμά, η χαρούμενα παιδιά, και το έφερε τώρα έτσι τώρα ο καιρός, με το δεύτερο βιβλίο, το οποίο δεύτερο βιβλίο με έπιασε λίγο εξαπρόπτου, γιατί σε έβλεπα στα βίντεο που το έλεγες ότι γράφεις καινούριο βιβλίο, ετοιμάζεις καινούριο βιβλίο, αλλά τελικά ήταν για μένα λίγο ξαφνική η ανακοίνωση. Γιατί? Γιατί δεν έβλεπα πουθενά έρχεται καινούριο βιβλίο, τάδε ημερομηνία. Ήταν απλώς. Έλα ρε, βγήκε το βιβλίο. όταν είσαι πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο όπως είναι ο Ψυχογιός, που κακά τα ψέματα, ο Ψυχογιός είναι ο πιο μεγάλος εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, mm-hmm. να βγάζει για πρώτη φορά βιβλίο, θέλει να το πει παντού από τη χαρά σου. Ναι. Δηλαδή είχα ξεκινήσει από τη μέρα που κλείσαμε τα συμβόλαια mm-hmm. με τον ψυχογιό που ήταν το Μάρτιο του 2017. Το έλεγα συνέχεια μέχρι τον Ιόβρη του 2017 που βγήκε το πρώτο βιβλίο. Mm-hmm. Φέτος δεν το είπα τόσο πολύ για να μην ζαλίζω και τον κόσμο και επειδή
Είναι και δουλειά του εκδοτικού οίκου να κάνει την πρόθεση. Σε βλέπω, πηγαίνεις και Αθήνα τώρα με, την, με τη Ζήνα. Ναι, τώρα είμαι, φέτος είμαι στη Ζήνα τη Μουτσελίνη, την αγαπημένη. Ναι. Αλήθειες με τη Ζήνα, σωστά. Έχω την τιμή να με έχει ανακαλύψει και να με έχει επιλέξει για συνεργάτη και φίλη. Η μεγάλη κυρία της τηλεόρασης, τη Ζήνα η Μουτσελίνη. Δημήτρη, δεν γνώριζα τη Ζήνα πρωτού τη γνωρίσω από κοντά. Όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά στις 12 Οκτωβρίου, ενώ γνώριζα το έργο της, γνώριζα την πορεία της στην τηλεόραση, η οποία είναι μία με ιδέα. Τα τελευταία τρία χρόνια η Ζήνα Κουστηρίνη βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες, αλλά για πολλά χρόνια ήταν πίσω από τις κάμερες, χτίζοντας καριέρες διαφόρων αστέρων της ελληνικής τηλεοράσεως. Και γνωρίζοντας τη Ζήνα από κοντά, συνάντησα, πώς να το πω. Θέλω να το πω ταπεινά, το alter ego μου. Σε μια πολύ πιο εξελιγμένη μορφή και σε μια πολύ πιο πετυχημένη μορφή. Και αυτό όταν έρχεται από μια ψυχολόγο έχει πιο πολύ βαρύτητα. Η Ζήνα είναι αληθινή, είναι επικοινωνιακή, είναι άνθρωπος που δεν μαθάει τα λόγια της. Όσα και αν έχει περάσει στη ζωή της, είναι ανοιχτή στους ανθρώπους και στην αγάπη και μου έχει πει πρόσφατα κάτι η Ζήνα που δεν νομίζω να έχει πρόβλημα να το μοιραστώ, να τα ακούσει και ο κόσμος, γιατί φαντάζομαι θα μου δώσει το podcast μετά να το ανεβάσω στο κανάλι του YouTube. Μου έχει πει η Ζήνα πρόσφατα σε μια συνομιλία μας ότι από τον καιρό που κάνω την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και έρχομαι σε επαφή με καθημερινούς ανθρώπους, έχω βρει τις ισορροπίες μου. Μάλιστα. Δηλαδή η επαφή της με τον κόσμο, η ανθρώπινη επαφή. Γιατί αν δεις την εκπομπή της Ζήνας, είναι άνθρωποι καθημερινοί που πάνε στην εκπομπή και μιλάνε τις αλήθειες τους. Λέει, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και αυτό το πράγμα, αυτό το αντισταριλίκι, εντάξει. Ναι. Γιατί εγώ δεν δικαιούμαι να μιλάω γι' αυτό, γιατί είμαι πολύ μικρή, είμαι πολύ νέα ακόμη στον χώρο. Αλλά μια γυναίκα τόσο εδρεωμένη και να είναι τόσο αντισταρ, γουστάρω τρελά, Δημήτρη, γουστάρω. Την αγαπώ. Η Ζήνα από και... Ναι, πες μου. Η Ζήνα, από ό,τι ξέρω και από ό,τι βλέπω και στο ίντερνετ, έχει και πολύ καλό φίλο τον Κώστα τον Κρομίδα, το συγγραφέα και ηθοποιό, που τον έχει πολύ, πολύ συχνά στην εκπομπή της. Και ξέρω ότι βοηθάει πάρα πολύ κόσμο με τις δουλειές, με τα βιβλία. Αγαπά πάρα πολύ τα βιβλία, αγαπά πάρα πολύ τα πολιτιστικά και αυτό φαίνεται. Ναι. Εντάξει, εμένα δεν με θέλει ο συγγραφέα τόσο. Με θέλει περισσότερο ως θα τα προωθήσουμε Τζετζίνα, πέτης. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Όταν άρχισε η συνεργασία με τη Ζήνα, δεν ήξερε καν η Ζήνα ότι βγάζω βιβλίο. Δεν ήξερε αυτό. Και αυτή τη στόπα, 12 Οκτωβρίου, και βγάζω και ένα βιβλίο 8 Νοεμβρίου. Είναι και ένα βιβλίο έτσι παρεμπιπτόντος, το οποίο θα παρουσιάσουμε αύριο το βράδυ για πρώτη φορά στη Λευκοσία. Φαντάζομαι γι' αυτό με πήρε τηλέφωνο. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν, για να μην βγαίνουμε από το θέμα, να πούμε ότι... Έχεις μπει στον ιερμό της σκέψης μου, το χωρίς έρμα, πες μου. Λοιπόν, να πούμε ότι πέρσι με το Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, στο βιβλίο αυτό, πάνω κάτω έγραφες για την κατάσταση του ζευγαριού. Ήθελες να παντρευτείς, πώς ήταν η φράση, πέσε μέσα με τα μούτρα, πώς ήτανε? Λίστα ξαναπαντρευτώ, λίστα ξαναγίνω μάνα. Ακριβώς. Και τώρα το δεύτερο βιβλίο είναι κάπως η συνέχεια, ονομάζεται «Να μείνω ή να φύγω». Λοιπόν, το δεύτερο βιβλίο, Δημήτρη, έχει να κάνει με σχέσεις και γάμους. Είναι λιγότερο διαμετικό από το προηγούμενο, γιατί ένα διαζύγιο έκανα, Δημήτρη μου, ένα γάμο, δύο γάμους έκανα. Δεν έκανα και το πολλού ώστε να μπορώ να γράψω βιβλίο. Δηλαμβάνε. Ας μην το γράψεις ποτέ. Ας μην... Ακούει και ο Παναγιώτης τώρα. Να μην το γράψεις ποτέ. Ελπίζουμε να μην μετρήσουμε κανέναν άλλο. Όχι, δεν θα μετρήσουμε κανέναν άλλο. Χτυπάμε και κανένα ξύλο. Και κανένα ξύλο. Αλλά οι δικές μου εμπειρίες, οι προσωπικές, είναι πενιχρές μπροστά στις εμπειρίες των ανθρώπων μου που μου τις έχουν εμπιστευτεί και τα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ως ψυχολόγος ιδιωτικά στην Κύπρο, αλλά και όλο αυτό το διάστημα που από το 2011 ενεργοποιούμε στο διαδίκτυο
δραστηριοποιούμε ενεργά στο διαδίκτυο και συνομιλώ με ανθρώπους που μιλούν την ελληνική γλώσσα από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Χιλιάδες άνθρωποι μου έχουν εμπιστευτεί τις ιστορίες τους, έχουν συζητήσει μαζί μου τους προβληματισμούς τους, τις σκέψεις τους για τους γάμους τους και για τις σχέσεις τους, και ένα κοινό πρόβλημα, ένα κοινό θέμα, ένα κοινό ερώτημα με το οποίο ξεκινάει ένα mail που στέλνει κάποιος σε μια διαδικτυακή ψυχολόγο όπως είμαι εγώ, ή κάποιος ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορά στο γραφείο ερώτηση ψυχολόγου που ασχολείται με γάμους και διαζύγια, είναι το εξής: να μείνω ή να φύγω. Ήρθα να μου πει αν θα μείνω στη σχέση μου, φτιάχνεται δηλαδή η σχέση μου, αν έχει μέλλον ο γάμος μου, αν έχουμε σωτηρία ή αν δεν έχουμε, να χωρίσουμε. Και είναι ένα ερώτημα που, όπως λέει και το πρώτο κεφάλαιο, δεν κάνω λάθος, κάτι ανοίξει το βιβλίο που το έχουμε μπροστά μου, Δημήτρη, και έχω και για σένα ένα βιβλίο. Αύριο θα έρθει στην παρουσίαση, θα αγοράζει βιβλίο. Θα σου δώσω εγώ ένα δώρο και θα σου υπογράψω, γιατί έχει έρθει και για σένα. Θα το κανονίσουμε με την Αμέρισα αυτό το πράγμα. Μην, για αυτό το πράγμα μην αγχώνεσαι. Είσαι η μόνη που. Θα το κανόνισε με την Αμέρισα. Ακριβώς. Είσαι η μόνη που κρατάει το βιβλίο στα χέρια της. Είσαι η μόνη που κρατάει το βιβλίο αυτή τη στιγμή στα χέρια της, σωστά. Στην Κύπρο τουλάχιστον. Στην Κύπρο, ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι ερώτημα που απαντάτε με ένα ναι ή με ένα όχι. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Και η προσπάθεια αυτού του βιβλίου είναι να, χρησιμοποιώντας πάντοτε πραγματικές ιστορίες για τις οποίες έχω πάρει τη συγκατάθεση των ανθρώπων που εμπιστεύτηκαν και έχουν εγκρίνει και την τελική αλλαγή, γιατί δεν είναι μυθοπλασία, αλλά όταν γράφεις μια αληθινή ιστορία, αλλάζεις ονόματα, αλλάζεις ηλικίες, αλλάζεις τόπους, αλλάζεις επαγγέλματα. Σίγουρα, ναι. Αλλάζεις κάποια στοιχεία, ούτως ώστε να μην γίνει αντιληπτό ποιος είναι αυτός που έχει στείλει την επιστολή. Φυσικά οι περισσότερες επιστολές έρχονται εκτός Κύπρου, γιατί μιλάω πολύ με Έλληνες της Διασποράς, με Έλληνες από την Ελλάδα. Δηλαδή από τα mail που λαμβάνω καθημερινά είναι 2 από την Κύπρο και είναι 30 από Έλληνες του εξωτερικού. Άρα για τους Κύπριους αναγνώστες μην ανησυχούν, δεν έχει κάνει με αυτούς. Πιστεύεις ότι, πιστεύεις ότι ο Κύπριος φοβάται εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικών να στείλει την εμπειρία του, μήπως αναγνωριστεί από κάποιον, μήπως καταλάβουν ποιος είναι? Ίσως γι' αυτό. Πολύ συχνά λαμβάνω επιστολές και τώρα με την εκπομπή, στις οποίες είναι από Κύπρο και λένε: Θέκλα μου, δες την επιστολή, μην τη δημοσιεύσεις, γιατί φοβάμαι ότι αν δημοσιευτεί θα καταλάβουν οι φίλοι μου συγκεκριμένα για μένα, και απάντησε μου ιδιωτικά. Ακριβώς αυτό. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι είμαστε μια κοινωνία που δεν έχουμε ερωτήματα και μια κοινωνία που δεν προβληματιζόμαστε για το να μείνουμε ή να φύγουμε. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή το να μην μιλάμε ανοιχτά. Εγώ το καταλαβαίνω, Δημήτρη, και δεν έχω και δεν το κατακρίνω αυτό, καταλαβαίνεις αυτό που σημαίνει, δεν το κατακρίνω, γιατί θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να δίνεις σημασία στο τι θα πει ο κόσμος, που είναι το τελευταίο κεφάλαιο, το 16ο κεφάλαιο, που έχει τίτλο «Τι θα πει ο κόσμος», όταν έχεις μεγαλώσει σε μια κοινωνία που ο κόσμος λέει και αυτά που λέει έχουν συνέπειο. Αυτό ακριβώς. Άρα, εάν σε μένα την ίδια που έχω σπουδάσει ψυχολογία, που ασχολούμαι τόσα χρόνια με την ψυχολογία, μου πήρε και μια δεκαετία μετά που ενηλικιώθηκα να ξεπεράσω, μην σου πω και το δεκαετία, δηλαδή στα 30, στα 32, στα 33, στα 35 μου ίσως ξεπέρασα το τι θα πει ο κόσμος, και κάνοντας συνειδητή προσπάθεια να το επιτύχω, δεν μπορώ να είμαι αυστηρή με τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται τον ίδιο κόσμο, γιατί όντως έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία που είναι μεγάλη έγνοια αυτό. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Να. Εσένα σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος? Πες μου ξανά. Εσένα σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος? Δυστυχώς ναι. Θα σου πω ψέματα. Άρα θα σου κάνει καλό να διαβάσει το βιβλίο, που μπορεί να μην είσαι σε μια φάση που να σκέφτεσαι να μείνεις ή να φύγεις. Δηλαδή το βιβλίο αυτό, όπως και το προηγούμενο, ενώ έχει μια θεματική, εντάξει, το προηγούμενο έχει σχέση με την ανατροφή παιδιών. Ναι. Αυτό έχει σχέση, έχει θεματική προβλήματα σχέσεων και γάμου. Ναι. Και αποφάσεις για θεραπεία σχέσης ή για χωρισμό σχέσης. Παρόλο που έχει μια θεματική, δεν πάβει να είναι ένα βιβλίο αυτογνωσίας. Ένα βιβλίο που να βοηθήσει κάποιος σε μια προσπάθεια για αυτογνωσία.
Κατάλαβα. Δηλαδή, διαβάζοντας μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, που σίγουρα δεν είναι λογοτεχνία, είναι το κοινιακό ο τρόπος γραφής, διαβάζοντας μέσα από τις βιβλίες, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, μπορείς να βρεις απαντήσεις ή ιδέες σε πράγματα, ερωτήματα ή πράγματα που σε απασχολούν. Κατάλαβα. Θέλεις να πούμε λίγο τα κεφάλαια. Δεν έχουμε ώρα να πούμε τα κεφάλαια, θα αναφερθούμε. Δεν έχεις ώρα να πεις τα κεφάλαια. Λοιπόν, επειδή είχαμε την κοινωνία μου και δεν έπρεπε να τηλεφωνώ πριν. Λοιπόν, Κόσμε, αύριο το βράδυ, 8 Νοεμβρίου στις 7. Διάβαζε λίγο από την πρόσκληση. Το διαβάζω. Το βιβλιοπωλείο Πάργα και η εκδόση Ψυχογιός μας προσκαλούν όλους στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της ψυχολόγου Θέκλας Πετρίδου στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Είναι στις 7 το απόγευμα και θα ακολουθήσει την Παρασκευή 9 του μηνός, 7 το απόγευμα, στην Λεμεσό, από ό,τι βλέπω. Σωστά. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μπράβο, στο Αμφιθέατρο 1 του κτηρίου Τάσου Παπαδόπουλος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Να σου πω ότι θα είμαι στην παρουσίαση στη Λευκωσία. Το ξέρω και χαίρομαι πολύ. Με την κάμερα αναμένη, γι' αυτό πρόσεχε τι θα πεις. Θα έχει διάφορες κάμερες. Λοιπόν, θέλω την αγάπη μου σε σένα, στους ακροατές σου, στον κόσμο και θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά. Θα καθίσω όση ώρα και μου πάρει να υπογράψω όλα τα βιβλία που θα μου φαίνεται να υπογράψω και να μιλήσω ένας προς ένα μαζί σας. Κάντε υπομονή στην Αθήνα, το κάναμε αυτό τον Ιανουάριο, που είναι τρεις. Αμάν. Αλλά θα γίνει πρώτα η παρουσίαση, θα τελειώσει η παρουσίαση και όποιος θέλει να μιλήσει θα με δει μετά. Θέκλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ πολύ που θα σε δω και από κοντά. Θα τα δούμε από κοντά. Έγινε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια επίσης. Γεια.